Κορινθίους Α, κεφάλαιον ενδέκατον. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού. Επενώ δε ημάς αδελφοί, ότι πάντα μου μέμνηστε και καθώς παρέδοκα μην τα παραδόσεις κατέχετε. Θέλω δε ημάς ιδένε ότι παντός ανδρός η κεφαλή ο Χριστός εστί. Κεφαλή δε γυναικό σου ανήρ, κεφαλή δε Χριστού ο Θεός. Πάσανιρ προσευχόμενος ή προφητεύων κατά κεφαλής έχων κατεσχύνει την κεφαλήν αυτού. Πάσα δε γυνή προσευχομένη η προφητεύουσα, ακαταλείπτωτη κεφαλή κατεσχύνει την κεφαλήν αυτής. Εν γαρέστηκε το αυτό τι εξυβριμένη. Η γαρού κατακαλύπτεται γινεί για κυράστο. Η δε εσχρόν γυναική το κύραστε ή ξηράστε, κατακαλυπτέστο. Ανήρμεν γαρού κοφίλη κατακαλύπτεστε την κεφαλήν, εικόν και δόξα Θεού υπάρχουν. Γινεί δε δόξα ανδρός εστίν. ανήρεκ γυναικός, αλλά ἐξ και γαρούκα κτίστη ανήρ δια την γυναίκα, αλλά γυνή δια τον άνδρα. Δια τούτο οφείλει η γινή εξουσία ανέχει επί τη κεφαλή δια του αγγέλου. Πιν ούτε ανήρ χωρί γυναικό, ούτε γινή χωρί ανδρό εν κυρίω. Ω περγάρη γυνή εκ του ανδρό, ούτε και ο ανήρ δια τη γυναικό, τα δε πάντα εκ του Θεού. Εν αυτή κρίνατε. Πρέπονε στη γυναίκα ακατάληπτον το Θεό προσεύχεστε. Η ουδέ αυτή η φύση διδάσκει μα ότι ανήρ αν κομμά, ατιμία αυτό εστί. Γινή αν κομμά δόξα αυτή εστίν. Ότι η κόμη αντί περιβολέου δέδοτε αυτή. Η δε τη δοκή φιλόνικο είναι, η μίστη αυτήν συνήθεια νου καχόμεν, ουδέ εκκλησία του Θεού. Τούτο δε παραγγέλων ουκ και ότι ούκε στο Κρήτον, αλιστοήτων συνέρχεστε. Πρώτον μεργάρ συνερχομένων ημών εν εκκλησία ακούω σχίσματα εν ημίν υπάρχειν, και μέρο τι πιστεύω. Δίγαρ και αιρέσει εν ημίν είναι, είναι να ειδόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν. Συνερχομένων ουν ημών επί το αυτό, ουκ κυριακών δείπνο φαγίν. Έκαστο γάρ το ίδιον προλαμβάνει, εν το φαγίν, και ω πινά πεινά, ω δε με σου καίχεται ει το αισθήν και πίνιν, ή τη εκκλησία του Θεού καταφρονείται και κατεσχύνετε του μη έχοντα. Τι ήμην είπω, επενέσω ημά εν τούτο, ουκ επενώ. Εγώ γαρ από του κυρίου, ο και παρέδοκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή υπαρεδίδωτο έλαβε και ευχαριστή σα έκλασε και είπε «Λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα το υπερημών κλόμενον, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Ο σάφτος και το ποτήριον μετά το διπνή σε τούτο το ποτήριον η καινή Διαθήκη εστί εν το αιμό αίματι, τούτο ποιείτε, ο σάκης αν πίνητε εις την εμήν ανάμνηση. Ο τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε. Τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρησου ανέλθει. Ώστε όσαν ανεσθεί τον άρτον τούτον, η πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίους, ένοχος έστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Δοκιμαζέτο δε άνθρωπο εαυτόν, αυτόν, και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτου. Ο γαρεστίων και πίνων αναξίω, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνον το σώμα του κυρίου. Δια τούτων ειμήν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Ήγαρε αυτούς διεκρίνομεν, ούκανε κρινόμεθα. Κρινόμενοι δε υπό το Κυρίου παιδευόμεθα, Ή να μη συν το κόσμο κατακριθόμεν. Ώστε αδελφοί μου, συνερχόμενοι εις το φαγήνα λίλους εκδέχεστε, Ή δε της πεινά εν οίκο ή να μη εις κρίμα συνέρχεστε. Τα δε λυπά, όσαν έλθω διατάξομαι